Και εδώ έχουμε το γράμμα το γιώτα. Το γιώτα θα δείτε ότι σχηματίζεται με δύο γραμμές. Εσκεμμένα έχει γίνει αυτό, αντί να υπάρχει μόνο αυτή η μία γραμμή. Αυτή η γραμμή είναι η βοηθητική του, η οποία το βοηθάει να ενώνεται με το προηγούμενο γράμμα, που θα το δούμε στο επόμενο τεύχος όλες τις ενώσεις. Οπότε, ξεκινάτε κάτω από την κάτω γραμμή, ανεβαίνετε επάνω, ακουμπάτε στην πάνω γραμμή, μην ξεχνάτε ποτέ να ακουμπάτε πάνω και πάνω, πάνω και κάτω, στις γραμμές είναι νόμος αυτός. Οπότε, ανεβαίνουμε πάνω, κατεβαίνουμε κάτω και κάνουμε μια ελαφριά καμπύλη, με δύο κινήσεις. Μία, δύο. Μία, δύο. Μία, δύο. Προσέξτε το άνοιγμα εδώ να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλές φορές μπερδεύονται κάποιοι και ανεβαίνουν πάνω και το ανοίγουν πάρα πολύ το γιώτα και μοιάζει σαν λάμδα. Όχι, θα πρέπει να ανέβετε πάνω, να πατήσετε λίγο πάνω στην υπάρχουσα γραμμή και μετά να ανοίξετε. Αυτό, αν το δείτε και αν το παρατηρήσετε, είναι λίγο ενωμένη η γραμμή του. Και υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα εδώ, οπότε αυτό θα πρέπει να το προσέξετε. Βέβαια, αργότερα που θα κάνουμε τα ενωμένα γράμματα και τις ενωμένες λέξεις, θα δείτε ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα εξαλειφθούν και δεν θα έχετε πρόβλημα πάνω σε αυτό. Και εδώ κάνουμε τις σκιάσεις. Και συνεχίζετε κανονικά και προχωράτε προς τα κάτω, κάνετε τις δοκιμές σας με μολύβι, με μαρκαδόρο, με ό,τι θέλετε και στο δικό σας τετράδιο. Αυτό είναι το γιώτα το μικρό και πάμε στο γιώτα το κεφαλαίο. Το οποίο το γιώτα το κεφαλαίο, αν παρατηρήσετε, έχει την βάση του ήττα, όπως είπαμε, τη βάση αυτή θα τη χρησιμοποιήσετε. Το βλέπετε πολύ έντονο, λόγω του ότι το γιώτα έχει μόνο μία γραμμή και αν δεν το κάνετε έντονο θα χαθεί στα υπόλοιπα γράμματα, ειδικά όταν θα ξεκινήσετε να γράφετε σε μικρές σειρές. Μην κοιτάτε τώρα που είναι μεγάλες και πρέπει να είναι μεγάλες για να μπορέσετε να βλέπετε τις λεπτομέρειες. Οπότε το γιώτα πάντα θα του δίνετε έμφαση να το κάνετε έτσι μεγάλο. Αργότερα θα μπορείτε να το κάνετε και πιο φλόρις, να γυρίσετε έτσι τη γραμμή του. Θα το δούμε αργότερα αυτά. Οπότε ξεκινάτε με τη γνωστή γραμμή. Μία, δύο. Μία, δύο. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο στα κεφαλαία και παίξτε όσο μπορείτε περισσότερο. Και πηγαίνετε σε σκιάσεις μετά. Και συνεχίζετε.